Δηλαδή το ring light, αν είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από το μισό μέτρο, υπάρχει κανένα πρόβλημα? Εντάξει, ξέρω, ναι, εντάξει, και το τοίχο, ναι. Αλλά είναι λογικό? Εγώ δεν μπορώ, τα μάτια μου είναι πολύ ευαίσθητα. Άμα βγάλω τα γυαλιά, υπάρχει πάντα κίνδυνο να αρχίσουν τα μάτια μου να δακρύζουν. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε από το επόμενο βίντεο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εγώ θα φοράω και γυαλιαλίο και αντιλιακό. Εντάξει. Γεια σας. Το bridge είναι ένα υπέροχο πνευματικό άθλημα που παίζεται σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Το bridge, όπως λέει και η λέξη, γέφυρα, γεφυρώνουν οι αθλητές τις γνώσεις τους. Ένα παιχτικό ζευγάρι, ένας άξονας, παραδείγματος χάρη Ανατολή-Δύση είναι ένα ζευγάρι, μαθαίνουν τα ίδια πράγματα, δηλαδή όλοι τα ίδια πράγματα ξέρουν, αλλά το κάθε ζευγάρι δουλεύει ένα συγκεκριμένο τρόπο, μαθαίνουν κάποιες έξτρα πληροφορίες και για να μπορούν να είναι συναγωνιστικοί. Για να μάθεις τη γλώσσα του bridge, μπορείς να πας σε ένα σύλλογο. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν 62 όμιλοι και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που θα σου διδάξουν το bridge και θα σου δώσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για αυτό το υπέροχο πνευματικό άθλημα. Η γλώσσα του bridge λοιπόν βρίσκεται σε αυτό το κουτί, το οποίο λέγεται κουτί δηλώσεων. Βλέπετε πάνω, έχει σύμβολα, έχει αριθμούς και με τρόπο, όπως παράδειγμα παίρνεις εδώ αυτό εδώ, δηλώνεις κατά κάποιο τρόπο τι έχεις στο χέρι σου, ως συμπαίχτη σου χέρι. Και λέγεται το χέρι που κρατάμε τα 13 φύλλα. Του λες λοιπόν στους συμπαίχτες σου, δίνεις μια πληροφορία τι έχεις, χωρίς να μιλάμε, και ο συμπαίχτης σου αντίστοιχα σου απαντάει, απαντάει και αντίπαλοι και έτσι πάει το παιχνίδι. Αυτό το βίντεο όμως δεν γίνεται για να σας μάθω πώς παίζεται το παιχνίδι. Έχω εντοπίσει 10 αθλητικούς χαρακτήρες, οι οποίοι έχουν κάποιες εκφράσεις. Να σημειώσω ότι στο bridge απαγορεύεται να κοιταζόμαστε και να μιλάμε με τα μάτια. Είναι ένα παιχνίδι ένδυμο με ειλικρίνεια. Δεν κοιταζόμαστε, δεν κάνουμε έτσι, τα λοιπά. Μιλάμε με το κουτί αυτό, όπως είπαμε, δηλώσεων και εξηγούμε πολύ όμορφα και ωραία τι συμβαίνει στο χέρι μας, όπως είπαμε πριν. Οι τράπουλες που χρησιμοποιούμε εκδίδονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Bridge. Έχουν αυτή εδώ την εικόνα, γράφουν πάνω ΕΟΜ. Ελληνική Ομοσπονδία Bridge. Αν όμως θέλεις να παίξεις στο σπίτι σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια απλή τράπουλα, όπως όλοι ξέρουμε. Το μπορεί. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τους 5 πρώτους χαρακτήρες, από τους οποίους τους περισσότερους τους έχω ζήσει η ίδια μου. Μάλλον έχω κάνει και εγώ ίδια μου αυτές τις εκφράσεις, χωρίς να το καταλαβαίνω. Είστε έτοιμοι? Πάμε. Thank you.
Εν τω μεταξύ, κάθομαι κάνω εγώ τώρα όλα αυτά τα βιντεάκια. Σας δείχνω το ένα, σας δείχνω το άλλο. Πάμε ταξιδάκια. Όχι για το bridge, όχι για τους συλλόγους, όχι για το ένα, για το άλλο. Μαθήτρια δεν είμαι. Σίγουρα δεν είμαι μαθήτρια. Έχει εδώ και 3-4 χρόνια που έχω φύγει από το μαθητικό κομμάτι. Πρωταθλήτρια σίγουρα δεν είμαι. Είναι ένα όνειρο που προς το παρόν έχει παγώσει. Προχωρημένη, εντάξει, δεν θεωρώ και τον εαυτό μου και προχωρημένη. Παίζοντας φυσικά με τους ανώτερους παίκτες. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση προχωρημένη. Αρχάρια. Αλλά πόσο αρχάρια. Υπάρχουν έτσι βαθμίδες. Υπάρχει αρχάρια 1, αρχάρια 2, αρχάρια 3. Πώς θα δηλώνω τον εαυτό μου. Ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι να το πει. Δεν θα του πω ότι εγώ ανήκω στη γάμα εθνική, ας πούμε, 1-6. Πρέπει κάτι να του πω. Χρειάζομαι μια ταυτότητα. Κάποιος λοιπόν με ξέρει, ας μου πει. Πώς θα δηλώνω τον εαυτό μου. Συνεχίζεται.